Καλημέρα κατά πρώτον. Επιμνημόσυνη δέηση από τον πατέρα Χαράλαμπο. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν σου φιλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ομή. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχή της δούλης σου σώτερ ανάπαυσον, φυλά τον αυτήν εις την μακαρίαν ζωήν την παρασύ φυλά άνθρωπε. Εις την κατάπαυσιν σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον και την ψυχή της δούλης σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εσύ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και την ψυχή της δούλης σου σώτερ ανάπαυσον. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αγνή και αχραντός παρθένος, η θεόνας φόρος κοίσασαν, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε την ψυχή της δούλης σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής εγκυμένης δούλης του Θεού λέλας και υπέρ του συγχωρεθήνε αυτής παν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτής εν θα ειδί και οι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών και άφεσιν των αυτής αμαρτιών παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα. Παράσχου Κύριε. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάση σαρκός σου το θάνατον καταπατήσας, το δε διάβολον καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάπαυσουν την ψυχήν της εγκυμημένης δούλης σου λέλας, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως. Ένθα, πέδρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός. Πάνα μάρτημα το παραυτής πραχθέν, εν λόγο ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ου και στην άνθρωπος, ως ζήσετε και ου χαμαρτήσει, σίγαν μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση, της εκοιμημένης δούλης σου λέλας Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε, ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχοντας ο θάνατος βασιλεύς και αναστάσει εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράνων και Πανανόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Προπατώρων, Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Δικαίου Φίλου αυτού Λαζάρου του Τετραημέρου και πάντων στον Αγίων, την ψυχήν της εξημών μεταστάσεις δούλης στις σκηνές δικαίων τάξε. Εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε και με τα δικαίων συναριθμίσε. Ημάς δε λεήσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστε και αείμνης αδελφοί ημών. Αιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστε και αείμνης αδελφοί ημών. Αιωνία σου η μνήμη αξιωμακάριστε και αείμνης αδελφοί ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη.
εσύ μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτή η μνήμη. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτή η μνήμη. Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, ο οποίος με το πρόγραμμα της Ιεράς Μητροπόλεως για ποιματικούς λόγους βρίσκεται στην Βόρεια Εύβοια και για τον λόγο αυτό δεν είναι ανάμεσά μας. Ευχόμαστε και εκείνος και εγώ η θυσία της Λέλας της Καραγιάννη να είναι παράδειγμα προς όλες τις γενναίες, προς όλους τους λαούς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ακολουθεί η κατάδε Στεφάνων. Από τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, κύριο Φάνη Σπανό. Από το Δήμαρχο Χαλκιδαίων, κύριο Χρήστο Παγώνη. Από τον Δήμαρχο Μαντουδίου, Λίμνης Αγίας Άννας, κύριο Χρήστο Καλυβιώτη. Από τον διοικητή της Σχολής Πεζικού, ταξίαρχο κύριο Γεώργιο Ντικάκη. Για την ιστορική οργάνωση εθνικής αντίστασης φυγαδεύσεων και πληροφοριών 1941-44 καταθέτει η κυρία Λέλα Βύρονος Καραγιάννη, εγγονή της ηρωίδος και πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων και Απογόνων, συνοδευόμενη από την νεαρή τρισέγγονη της ηρωίδος που βρίσκεται κοντά της, την Θεοδώρα. Thank you.
από τον Πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Νομού Ευβίας, κύριο Ευάγγελο Ρίγα. Από την Πρόεδρο της ΟΠΣΕ, Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Εύβοιας, κυρία Νία Κομπορόζου. Τήρηση ενός λεπτού σιγή. Παρακαλώ, προσοχή. Ανάπαυσης. Ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου από την Πάντα του Δήμου Χαλκιδαίων. Τελετής. Στις 12 ακριβώς μπορούμε να συναντηθούμε στη λέσκη της Σχολής Πεζικού, όπου θα συνεχιστεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης αφιερωμένης στη Λέλα Καραγιάννη, με την ομιλία και ό,τι άλλο προβλέπετε. Εντάξει. Σας περιμένουμε εκεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Γιατί είναι πρώτη φορά που φιλοξενείται η
Λέλα η Καραγιάννη, ηρωίδα, σε αυτό το χώρο που θεωρούμε ότι της ανήκει. Ας μην ξεχνάμε ότι η Λέλα Καραγιάννη ήταν πέραν των άλλων και λόχαμος. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους εσάς για την παρουσία σας. Και θα παρακαλέσω, κύριε Διοικητά, για τον δικό σας χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, σεβαστή αγαπητή προσκεκλημένη. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης προς τιμήν της ηρωίδος Λέλας Καραγιάννη. Είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής που οφείλουμε εμείς οι νεότεροι να αποδίδουμε σε κάποια πρόσωπα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να είμαστε εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες ελεύθεροι. Και ελπίζω και πιστεύω η ελάχιστη προσφορά της Σχολής Πεζικού, η υποχρέωση της Σχολής Πεζικού να καθιερωθεί και να γίνεται πλέον τα επόμενα χρόνια μόνιμα. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας το Δήμαρχο της Λίμνης. Έτσι παραμένουμε. Τον διευρυμένο βέβαια. Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άνης. Στεκόμαστε στη Λίμνη, στη γενέτειρα της ηρωίδας μας. Παρακαλούμε τον κύριο Δήμαρχο για το δικό του χαιρετισμό. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου. Ως εκπρόσωπος της γενέτειρας της ηρωίδας μας για την σημερινή διοργάνωση, η οποία παγίως γίνεται κάθε χρόνο. Θα ευχαριστήσω τους παρευρισκόμενους που δημιουργούν με την παρουσία τους. Τη Σχολή Πεζικού ιδιαίτερα που μπαίνει ένα καινούριο θεμέλιο να δέσει την ιστορία της Λέλας Καραγιάννη με τις δυνάμεις, τις ένοπλες δυνάμεις του τόπου μας. Εύχομαι, κύριε Διοικητά, να συνεχιστεί η φιλοξενία αυτή, της αναλογή, της πρέπει, γιατί η ηρωίδα υπήρξε και μια μητέρα, όχι μητέρα για τα παιδιά της, αλλά μια μητέρα για τα παιδιά όλους του κόσμου. Μια γυναίκα που έδωσε παράδειγμα με αντριοσύνη, οξύμορος όρος, αλλά όντως είναι πολύ μεγαλύτερη η αξία να χαρακτηρίζεται μια γυναίκα με αντριοσύνη, όπως η Λέλα Καραγιάννη, και να αποτελεί παράδειγμα για το μέλλον, παράδειγμα για όλους εμάς. Ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται, που φλέγεται ο τόπος, ο πατριωτισμός μας, ο απλός πατριωτισμός που πρέπει όλοι να έχουμε, θα πρέπει να συντηρείται και συντηρείται με τέτοιες εκδηλώσεις μνήμης, με τέτοιες εκδηλώσεις που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και το κεντρίζουν για να είμαστε πάντα ενωμένοι, διαθέσιμοι, πάντα με στόχο να υπερασπιστούμε αυτόν τον τόπο. Η ηρωίδα μας έχει δείξει σαν άτομο, σαν μητέρα, τι πρέπει να κάνουμε όλοι εμείς. Είναι ιδιαίτερη τιμή για τον τόπο μας, τη Λίμνη Ελλίας που γεννήθηκε και πάντα θα την τιμούμε και πάντα θα προάγουμε. Όνειρό μας στη Λίμνη με την οικογένεια, με την εγγονή της, τη Λέλα Καραγιάννη. Να γίνει κάτι που να είναι μόνιμη ιστορική μνήμη. Να αξιωθούμε, να δημιουργηθεί ένας χώρος, ένα μουσείο εθνικής αντίστασης στο όνομα της Λέλας Καραγιάννη, που να αποτελέσει το φως, το φάρο για τις επόμενες γενιές, πώς να αντιστεκόμαστε για την πατρίδα, για τα αυτονόητα που σιγά σιγά εκπίπτουν. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, πάρα πολύ για αυτή την παρουσία σας και ιδιαίτερα την εγγονή που έρχεται από τόσο μακριά κάθε χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
καλέσω με τον κύριο Γιαννούκο ως εκπρόσωπο. Είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και εκπρόσωπος του Δημάρχου, τον Χαλκιδέα, κύριε Γιαννούκο. Αξιότιμη κύριε και κυρίες, είμαστε όλοι βαθιά συγκινημένοι για αυτή την εκδήλωση, για την ηρωίδα μας Λέλα Καναγιάννη, και να ευχαριστήσουμε και να επενέσουμε καταρχάς την Ομοσπονδία Πολιτικών Συλλόγων Ευεία που τιμά τέτοια πρόσωπα, και ο Δήμος Χαλκιδέων θα είναι πάντα αρρωγός και κοινωνός σε τέτοιες εκδηλώσεις που τιμούν την περιοχή μας. Σας ευχαριστώ. Χωρίς να την έχω γνωρίσει προσωπικά. Ειλικρινά την αισθάνομαι σαν φυλαχτό να ζει μέσα στη ψυχή μου και να με κάνει να αισθάνομαι πολύ περήφανη που είμαι Ελληνίδα και εγγονή της, η πρώτη εγγονή της. Το βάρος της ευθύνης να εκπροσωπώ τη μνήμη της και να φέρω το ιστορικό όνομά της έχουν χαράξει την πορεία της ζωής μου από την ημέρα που γεννήθηκα, ανατράφηκα, γαλουχήθηκα στη ζεστή αγκαλιά των θυγατέρων της και του συζύγου της Νικολάου, που υπήρξε για μένα όχι μόνο ο στοργικός παππούς, αλλά νονός, κηδεμόνας, μέντορας, και για να κάνω λίγο χιούμορ θα έλεγα πως υπήρξε και ο εργοδότης μου, καθότι εργάστηκα στο πλάι του επί σειρά ετών στην οικογενειακή μας επιχείρηση και με δίδαξε όλα τα μυστικά της δουλειάς μας. Και σας διαβεβαιώ, υπήρξε πολύ γενναιόδωρος εργοδότης. Αγαπητοί μου, αν και δεν επιθυμώ να μακρηγορήσω, θα ήθελα να κάνω μερικές αναφορές, ιδιαίτερα σε ένα γεγονός που θεωρώ πως σήμερα είναι μια σημαντική αναφορά, που όσοι από εσάς με γνωρίζετε, με έχετε ακούσει να το μοιράζομαι σε ανάλογες περιπτώσεις. Όπως είπα και προηγουμένως, δεν είχα την ευτυχία να νιώσω τη θερμή αγκαλιά της γιαγιάς μου, γιατί γεννήθηκα λίγους μήνες μετά την τραγική της εκτέλεση. Είχα όμως την υπέρθετη τιμή να την κρατήσω εγώ στη δική μου αγκαλιά. Σαν και σήμερα, πριν 50 χρόνια, παρευρέθηκα μαζί με το γιο της και πατέρα μου Βίρονα, μόνο οι δυο μας, στην πρώτη εκταφή των οστών της μητέρας και γιαγιάς μας. Κατά τη διαδικασία, με δέος αντικρίσαμε τα διαμερή τραύματα στα τυχώματα των οστών, των μυρών, τις κνήμες και των μυρών, λέω εδώ, από τις σφαίρες του μητριλιοφόρου. Συγκλονισμένη,
Συγκλονιστικό ήταν το αντίκρισμα του κρανίου της που έφερε το τραύμα της χωριστικής βολής. Και από τότε πολλές φορές αναρωτήθηκα εάν την ώρα εκείνη ήταν ακόμα ζωντανή. Αυτά τα ιερά οστά τα κράτησα σε ένα μικρό ψάθινο πανεράκι, τα έπλυνα με τα χέρια μου και τα ασπάστηκα με ευλάβεια, δίνοντάς της την υπόσχεσή μου πως θα τηρώ όσο ζω, θα παραμένω στο ύψος μου με θάρρος και να φροντίζω ώστε η θυσία της και η προσφορά της προς την πατρίδα παραμένει ζωντανή για παραδειγματικούς λόγους. Με συγκινεί ιδιαίτερα το ότι βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το χώρο που είναι η Σχολή Πεζικού Χαλκίδος και θεωρώ πως είναι το αρμόζον περιβάλλον για να τιμάται μία ηρωίδα τρισμέγιστη σαν τη Λέλα Καραγιάννη, αλλά και για έναν επιπλέον λόγο στον οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως η κυρία Κομπορόζου και την ευχαριστώ. Θα επαναλάβω για να πω ότι μεταθανατίως τα Υπουργεία Στρατιωτικών και Εθνικής Άμυνας τιμήσανε και τις απένιμαν το βαθμό του Λοχαγού, όχι μόνο για τον ηρωισμό της, αλλά και για τη στρατηγική πορεία την οποία η ίδια εχάραξε και έδρασε η Ιστορική Οργάνωση Εθνικής Αντίστασης, Φυγαδεύσεων και Πληροφοριών την περίοδο της ναζιστικής κατοχής, με την επωνυμία Μπουμπουλίνα Λέλα Καραγιάννη, 41-44. Επάνω στο θέμα, βέβαια, θα παρακολουθήσουμε μία ομιλία με ανάλυση αυτού του σχεδίου από τον εξαίρετο κύριο Ευάγγελο Ρήγα, Πρόεδρο Αποστάτων Αξιωματικών Ευβίας, που είναι και το πλέον κατάλληλο πρόσωπο να μας μιλήσει γι' αυτό. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, επέλεξα να πω πως δεν ήθελα να αρχίσω αλλά να κλείσω εκφράζοντας τις πιο γνήσιες και θερμές ευχαριστίες μου προς τους αρμόδιους φορείς που συνεργάζονται επικοδομητικά για ένα κοινό σκοπό. Τη διάσωση, τη διατήρηση και την προβολή της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ευχαριστώ καταρχάς τον Περιάρχη Ευβίας κύριο Μπακογιάννη, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Σπανό, που έθεσε υπό την αιγίδα του τη σημερινή εκδήλωση των Δήμων Χαλκιδαίων, επίσης για τη συμμετοχή του και συμπαράσταση, την Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Εύβοιας, για όλη την πρωτοβουλία και την ευθύνη του συντονισμού αυτής της εκδήλωσης, και για να δώσω όπως επιθυμώ την πρέπουσα έμφαση, άφησα τελευταία να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ την διοίκηση της Σχολής Πεζικού, τον διοικητή ταξίαρχο κύριο Γεώργιο Μπικάκη, ελπίζω να το είπα σωστά, που ανοίξατε τις πύλες σας για να μας δεχτείτε σήμερα όλους εδώ για ένα κοινό σκοπό. Να είστε πάντοτε άξιοι των κατοικώντων σας, γιατί είστε οι φύλακες του έθνους μας. Και σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Συγγνώμη για το ότι μίλησα τόσο αργά και με λίγα λαθάκια. Και του χρόνου να είμαστε καλά. Θυμόμαστε. Άξιοι. Είμαι πολύ συγκινημένη. Είναι εμφανές ότι είμαι. Είμαι και κάποιες ηλικίες. Έχω την τιμή όμως να προσφωνήσω και να παρακαλέσω τον κύριο Ρήγα. Με ακούτε παρακαλώ, τον κύριο Ρήγα, να έρθει πάνω να μας μιλήσει και να χαρούμε την ωραία εργασία του και την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε όλοι Έλληνες. Πρέπει να είμαστε όλοι.
Δήμαρχε, κύριε Ταξίαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Αποστράτων, κυρία Πρόεδρε της Ομοσπονδίας. Εκ μέρους του Αντιπεριφερειάρχη Φάνης Πανού, ο οποίος έπρεπε εκτάκτως να πλησιάσει για κάποια υποχρέωση στην Αθήνα, σας απευθύνω χαιρετισμό και εκφράζω τη τιμή και περηφάνεια που νιώθουμε για τη Λέλα Καραγιάννη, τη δίκαιη των εθνών, που κατάγεται από τον τόπο μας. Η παρουσία της εγγονής και της έγγονης της ηρωίδας αυτής μας γεμίζει ιδιαίτερη συγκίνηση και ζωντανεύει τη μνήμη της Λέλας Καραγιάννη, του διαχρονικού προτύπου της Ελληνίδας ηρωίδας μάνας. Περιμένουμε να ακούσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το σχέδιο δράσης της Εθνικής Οργάνωσης Πληροφοριών και Φυγαδεύσεων από τον Αντιστράτηγο και Πρόεδρο Αποστράτων Αξιωματικών Αντιβεβίας, κύριο Ευάγγελο Ρήγα, γιατί πρέπει να διδασκόμαστε και εμείς σήμερα πώς οι Έλληνες στις δύσκολες ώρες για την πατρίδα ομονούν και στέκονται. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν που άνθησες και γέμισε ομορφιά η γενέτερά σου λίμνη. Χθες ήταν που αγάπησες, αγαπήθηκες, παντρεύτηκες και έλαμψε ο τόπος. Χθες ήταν που βλάστησες και κάρπισες και έφτιαξες με τον οίκο σου ένα σπιτικό και το γεμίσατε με αγάπη, παιδιά, μουσική και φως. Και τότε ήρθε ο πόλεμος. Η κατοχή, η αντίσταση, η δράση, η μεγάλη σου ώρα. Και ήρθε ο αγώνας, η εκπλήρωση αρχών καθήκοντος χρέους που αυτόκλητα ονομάζονταν λαχτάρα της γενναίας ψυχής σου. Και σήμερα κλείνω τα μάτια μου και ανοίγω κίνα της ψυχής. Και εκεί, στις πρατιές λεωφόρους των Ελυσίων πεδίων, σε βλέπω αγέροχη, με το στήθος τρυπημένο από τις σφαίρες που σε έστειλαν στην Αθανασία. Αυτά τα απλά, μα τόσο εκφραστικά λόγια από την οδή στη Λέλα Καραγιάννη, της σύγχρονης ποιήτριας Ελλήνας στα μέλου Γιαννάκηνα, θεωρώ ότι αρμόζουν ως εισαγωγή στη σύντομη ομιλία μου για τη Λέλα Καραγιάννη και τη δράση της οργάνωσης που κλείνα κατά την Εθνική Αντίσταση της περίοδου 1941-1944. Είναι βέβαιο ότι ένας ομιλητής θα χρειαζόταν το χρόνο μιας ολόκληρης ημερίδας για να αναφερθεί εκτενώς στη ζωή και τη δράση της ηρωίδας Λέλα Καραγιάννη, καθώς και στις αντιστασιακές ενέργειες της οργάνωσης Μπουλίνα, της οποίας εμπνευστής, οργανωτής, ηγέτης και μαχητής υπήρξε η Λέλα Καραγιάννη. Σήμερα όμως, μέσα στο διατηθέμενο χρόνο, θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω συνοπτικά τα κύρια σημεία του χώρου χρόνου της ζωής της ηρωίδας, της προσφοράς της στην πατρίδα και της επικοινωνιακής δράσης της αντιστασιακής οργάνωσης Πουπουλίνα κατά έτη 1941-1944. Η Λέλα Καραγιάννη γεννήθηκε το 1898 στη Λίμνη Ευβοίας, πρωτότοκο στη χατέρα του Αθανάσιου Μινόπουλου από το Πύλι Ευβοίας και τη Σοφίας Μπούμπουλη από τις Πέτσες. Το 1916, σε ηλικία 18 ετών, παντρεύτηκε στην Αθήνα τον επιχειρηματία φαρμακέπορο Νικόλαο Καραγιάννη, που κατογόταν από το Μπουρνόβο της Μύρνης και τον οποίο είχε γνωρίσει 2 χρόνια μόλις πριν ως νοσηλευόμενο τραυματία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο στρατικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου η Λέλα ήδη υπηρετούσε ως εθελότρια αδελφή του Ερυθρού Σταυρού. Το νεαρό ζευγάρι, προσδοκώντας την οικογενειακή του ευτυχία, εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, περιοχή Πλατεία Αμερικής, μέσα σε ένα ευτυχισμένο έκαμο βίο
Μέχρι τις αρχές του πολέμου 40 είχε αποκτήσει 7 παιδιά. Την Ιωάννα, τον Γιώργιο, την Ηλέκτρα, τον Βίρονα, τον Νέρσονα, την Εφέλη και την Ελένη. Και οι δύο γονείς φρόντισαν όλα τα παιδιά τους να μεγαλώσουν μέσα σε ένα χριστιανικό περιβάλλον με τις παραδόσεις της φυλής μας, όπου η φιλοπατρία ήταν ανώτερη στην ιεράρχηση των καθηκόντων και τους ενέπνευσε ιδιαίτερα το πάθος και την αγάπη για την πατρίδα. Η Λέλα, ως γυναίκα, σύντροφος και ως βαρύς πυλώνας στις οικογενειακές έγνοιες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του συζύγου της, ως στοργική μητέρα, ως φιλής και νοικοκυρά και ως ευσεβής κυρία της κοσμικής αθηναϊκής κοινωνίας, βρέθηκε τον Απρίλιο του 1941 να βιώνει την τραγική για την πατρίδα μας κατάληξη του πολέμου, την γερμανοϊτωρική κατοχή. Αυτό την αναστάτωσε και την έκανε από Ελληνίδα νοικοκυρά και από μια πολύτεκνη μάνα να μεταμορφωθεί σε πρωτεργάτρια της εθνικής αντίστασης κατά των κατακτητών. Ήδη από τις κηρύξεις του ελληνοτελικού πολέμου, με την προτροπή της Λέλας, τα τέσσερα μεγαλύτερα παιδιά της έγιναν εθελοντές τραυματιοφορείς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και η κόρη της Ιωάννα κατατάχθηκε ως αδελφή τραυματιοφορέας στους σειρμούς μεταφοράς τραυματιών από τον πόλεμο. Με τέτοιες πεποιθήσεις και ιδέες και τέτοια πατριωτικά ιδανικά που είχε η ίδια και με τα οποία είχε γαλοκηθεί ολόκληρη η οικογένειά της, δεν ήταν δυνατόν να διαφορήσει για την κατοχή της πατρίδας από τους κατακτητές. Κατά τη μαρτυρία του γιού της Βίρονα, η μητέρα του πάντα έλεγε το αρχαίο ρητό «Συν Αθηνά και χείρα κίνη», δηλαδή ότι έπρεπε ο κάθε Έλληνας να ξεσηκωθεί, να αγωνιστεί και πάλι για την ελευθερία του και όχι να περιμένει από τους συμμάχους να τον ελευθερώσει. Και αυτό έκανε εκείνη. Ξεσηκώθηκε και αγωνίστηκε. Φυσικά δεν ήταν η πρώτη και η μόνη που έκανε κάτι τέτοιο. Σε πολλές γενναίες και αδάμαστες ψυχές γεννήθηκε η ανάγκη της αντίστασης. Ανάγκη για τη δημιουργία ομάδων, συνδέσμων, οργανώσεων από ψυχωμένους πατριώτες που θα αναπτέρωναν το κλονισμένο φρόνημα του ελληνικού λαού και θα τολμούσαν πράξεις αντίστασης κατά των κατακτητών σε όλη την κατεχόμενη Ελλάδα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Εθνικής Αντίστασης Εθνικών Αντιστασιακών Οργανώσεων περίοδου 1941-1945, πέραν του ΕΔΕΣ και του ΙΑΜΕΛΑΣ, οργανώθηκαν και έδρασαν 21 αντιστασιακές οργανώσεις, όπως ενδεικτικά θα αναφέρω, Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργάνωση, Εθνική Δημοκρατική Ένωση Ελληνοπαίδων, Ελληνικό Αίμα, Ιερά Ταξιαρχία, Εθνική Δράση, Εθνικό Κομιτάτο, Μίδας 614, Όμηρος, Προμηθεύς, Απόλλων, Βύρων, Εθνική Οργάνωση Κρήτης. Η καρδιά της Λέλας, που ήταν γεμάτη από Ελλάδα, την καθοδήγησε στα πρώτα βήματά της για να βρει γρήγορα το δρόμο της αντίστασης. Ο αρχικός σκοπός της δράσης της ήταν η περίθαλψη και φυγάδευση Ελλήνων και συμμάχων που είχαν εγκλωβιστεί στην κατεχόμενη Ελλάδα και ήθελαν να διαφύγουν στη Μέση Ανατολή. Έθεσε ως ιδιαίτερη προτεραιότητα τη φυγάδευση στρατιωτικών των συμμαχικών δυνάμεων, τους οποίους αποκαλούσε μάλιστα συμπολεμιστές, καθώς πίστευε ότι αυτοί είχαν έρθει στη χώρα μας για να μας βοηθήσουν. Και τώρα, σκόρπιοι και κυνηγημένοι είχαν απόλυτη ανάγκη από τη βοήθεια των Ελλήνων πατριωτών που με οποιοδήποτε κόστος όφυλαν να τους περιθάλψουν, να οργανώσουν την αποκρύψή τους και στη συνέχεια να τους φυγαδεύσουν. Και η αρχή της έμπρακτης προσωπικής της συμμετοχής στην αντιστασιακή ιδέα ήρθε το πρωινό της 5ης Μαΐου 1941, όταν από το σπίτι της στην οδό Λίμνου βλέπει λιπόθυμο και τραυματισμένο τον Αυστραλό στρατιώτη Τζον Ουίλσον. Χωρίς δισταγμό, τον μετέφερε στο σπίτι της, τον περιποιήθηκε. Μετά δε την ανάρρωσή του, ο Ουίλσον επέλεξε να παραμείνει στην Αθήνα, αλλά κάποιες απερίσκεπτες κινήσεις του τον οδήγησαν στη σύλληψή του ύστερα από προδοσία καταδοτών. Μετά την ανάκρισή του,
Στην ΚΕΦΕ συνελήφθηκαν και ανακρίθηκαν οι κόρες της Λέλλας, η Ηλέκτρα και η Ιωάννα. Στην καταδιπαράσταση ανάκρισή τους με τον Αυστραλό στρατιώτη, δεν ομολόγησε κανείς τους ότι είχαν οποιαδήποτε γνωριμία και έτσι οι δύο κοπέλες αφέθηκαν ελεύθερες. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος και ο Ουίλσον, τον οποίο η Λέλα μαζί με άλλους 32 Άγγλους στρατιώτες τους φυγάδευσε με ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Πολύ σύντομα το ανήσυχο πνεύμα της και η αντιστασιακή σκοπή της θα την βάλουν σε άλλα μονοπάτια που οδηγούσαν στην κατασκοπία, στη συλλογή πληροφοριών και στη συνδρομή στις ιδιοδιοφθορές κατά των κατακτητών. Έπρεπε να βρει τρόπο να κατασκοπεύει τις κυριότερες υπηρεσίες του εχθρού στην Αθήνα και να οργανώσει πιο καλά τα σχέδιά της και το σπουδαιότερο χρειαζόταν ικανά στελέχη και ένθερμα μέλη για να την βοηθήσουν. Έτσι πλέον η πρώτη απλή εικονιακή ομάδα δράσης εξελίχθηκε σε αντιστασιακή οργάνωση την οποία ονόμασε Μπουμπουλίνα. Το όνομα της ηρωίδος του 1821, Λασκαρίνας Μπουμπουλίνα, από τις Πέτσες και η οποία ήταν το πρόγονός της από την πλευρά της μητέρας της. Τα μέλη τα οποία κατόρθωσε να μεήσει στους σκοπούς της και τις αποστολές της οργάνωσης, η Λέλα τα κατέταξε σε τρεις βασικές κατηγορίες. Στην κατηγορία Α, το πάνω πλαίσιο, ο πάνω πίνακας, με μέλη της ομάδος, με άξονα αριθμό από 1 έως 38. Στην κατηγορία Β, συνεργάτες, με άξονα αριθμό από 1 έως 58. Και τέλος, στην κατηγορία Γ, έκτακτοι συνεργάτες, με άξονα αριθμό από 1 έως 4. Στο σύνολο, 100 μέλη, άνδρες και γυναίκες, από όλα τα κοινωνικά στρώματα, δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί, στρατιωτικοί και απλοί επαγγελματίες, ήταν όλοι τους άνθρωποι με ιδανικά, αποφασισμένοι να αγωνιστούν και να θυσιαστούν για την ελευθερία της πατρίδας. 11 από αυτά τα μέλη, μέχρι το τέλος της δράσης της οργάνωσης, συνελήφθηκαν, βασανίστηκαν και εκτελέστηκαν. Για να φέρει σε πέρας τις δράσεις της οργάνωσης, η Λέλα Καραγιάννη διεπίστωσε ότι θα έπρεπε να οργανώσει πολύ μεθοδικά τις διάφορες δραστηριότητες και ενέργειες των μελών της, ώστε να επιτευχθούν οι σκοποί της οργάνωσης. Στην προβολή φαίνεται το γενικό παραστατικό διάγραμμα οργάνωσης. Είναι άξια θαυμασμού η σχεδίαση αυτού του διαγράμματος. Φαίνεται πολύπλοκο, αλλά κάλυπτε όλες τις δράσεις της οργάνωσης από πλευράς ιεράρχησης ιεραρχιών, συνεργασίας μελών και καθορισμού αποστολών και καθηκόντων στα συμμετέχοντα μέλη. Ο κλάδος 1 είχε ως αποστολή την ανέβρεση, απόκρυψη, περίθαλψη και φυγάδευση από κοπέντων Βρετανών στην Αθήνα και τα περίχωρα, καθώς και την αρρωγή σε Βρετανούς της Υπαίθρου και φυλακισμένους. Για τους σκοπούς αυτούς υπήρχαν τμήματα ανέβρεσης, χρηματοδότησης, υγειονομικής περίθαλψης, επιμελητία. Τα τμήματα αυτά συνεργαζόταν με άλλα μέλη που ήταν υπεύθυνα για τις περαιτέρω ενέργειες όπως έκδοση πλαστών ταυτοτήτων, απόκρυψη περίθαλψης σε οικίες, τροφοδοσία. Αυτά εδώ ήταν τα τέσσερα κύρια τμήματα και αντιστοίχως οι άλλες ενέργειες που έπρεπε να γίνονται και οι πάντες κατέληγαν. Όλα αυτά είναι μέλη με τον κωδικό τους, αν διακρίνονται, διότι χρησιμοποίησα το πρωτότυπο παραστατικό διάγραμμα που υπήρχε στη διάθεσή μας και διατηρείται ακόμη. Δεν φαίνονται βέβαια καλά οι σημάνισεις. Δεν επιχείρησα να τις τροποποιήσω. Εδώ υπάρχουν κωδικοί ως Α1, Α2 ή Β1, Β2. Τι σημαίνει αυτό? Το Α είναι η κατηγορία που σας έδειξα προηγουμένως και ο άξονα αριθμός είναι ο άξονα αριθμός από τον πίνακα.
Με αυτόν τον τρόπο προσδιορίζεται ακριβώς το άτομο, το μέλος της οργάνωσης, το οποίο έπαιζε το συγκεκριμένο ρόλο και αναλάβανε τη συγκεκριμένη αποστολή. Στη συνέχεια ακολουθούσε το στάδιο της φυγάδευσης, είτε προς το εξωτερικό, είτε στην Ήπεθρο, με μέρημνα συγκεκριμένων μελών της οργάνωσης. Όπως εξήγησα προηγουμένως, όλα τα μέλη στο τμήμα φυγάδευσης και από εκεί με συγκεκριμένους 1, 2, 3, 4, 5 εξειδικευμένους συνεργάτες, οι οποίοι αναλάβαν πλέον τη φυγάδευση είτε προς το εξωτερικό, είτε προς την Ήπεθρο. Ο κλάδος 2 είχε ως αποστολή τη συλλογή πληροφοριών και ενέργειες αντίστασης. Όπως φαίνεται στην προβολή, διέθετε 5 βασικά τμήματα. Προμήθεια όπλων πυρομαχικών, προειδοποίηση κινδυνευμένων μελών άλλων ομάδων, συλλογή πληροφοριών, αποκρύψεις καταζητωμένων, αντίστασης σαμποτάζ. Όπως φαίνεται στην επόμενη προβολή, το τμήμα συλλογής πληροφοριών είχε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο συλλογής επεξεργασίας και πρόθεσης των πληροφοριών προς τελική εκμετάλλευση από το στρατηγείο Μέσης Ανατολής, την ομάδα Απόλλων, την ομάδα Στιούαρτ, τις ελληνικές και αγγλικές ομάδες Υπαίθρου και την ομάδα Μίδας 614. Με όλο αυτό το δίκτυο πληροφοριών που χρησιμοποιούνται ως πηγές πληροφοριών, που ήταν ακόμη και γερμανικές υπηρεσίες, ιταλικές υπηρεσίες, κατέληγαν σε συγκεκριμένους ανθρώπους μέλη και τελικώς φτάνουν στους τελικούς αποδέκτες που έπρεπε να εκμεταλλευτούν την πληροφορία για να σχεδιάσουν και να οργανώσουν μετάπιτα την ανάλογη δράση. Με βάση αυτή τη σύνθεση και οργάνωση, καθώς και με την ανάθεση αρμοδιοτήτων και καθηκόντων στα μέλη της οργάνωσης Μπουμπουλίνας, η Λέλα Καραγιάννη προσπάθησε από το Μάιο του 1941 μέχρι τον Ιούλιο του 1944 να εκπληρώσει τους σκοπούς της και τελικά κατόρθωσε να αναπτύξει μια πολύ μεγάλη αντιστασιακή δράση με σοβαρά αποτελέσματα. Το τίμημα όμως επίσης για αυτήν πολύ μεγάλο και τραγικό. Σύλληψη και εκτέλεση διατυπικισμού. Η όλη οργάνωση λειτουργούσε με βασική χρηματοδότηση της ίδιας της Λέλλας. Σημαντική όμως βοήθεια κατά καιρούς και ποικιλοτρόφους προσέφεραν η αδερφή Παπαβασιλείου, οι οικογένειες Βαρυπάτη, Κίκα, Διάμεση, οι γιατροί Βακατάτσης και Σαρακινός, η αδερφή καπνοβιομήχανη Παπαστράτου, ο Αλέξανδρος Πάλης και οι κυρίες Χομενίδου, Σουπίλα, Ρωσολίμου, Μακρυγιάννη, Σαμπουτζόγλου και Καζάζη. Στο πλαίσιο της δράσης της οργάνωσης, η Λέλλα συνεργάστηκε με όλες τις άλλες αντιστασιακές οργανώσεις της Αθήνας, όπως ο Απόλλων, ο Βύρων, ο Όμηλος, ο Μίδας 614, καθώς και με τις λοιπές οργανώσεις του Βουνού. Δεν θέλησε με κανέναν τρόπο να δώσει οποιαδήποτε πολιτική ή κομματική χρειά στην ταυτότητα της οργάνωσής της. Πρώτη στο μέλημά της ήταν η αρμονική συνεργασία με όλους για την επίτευξη του ενός και μοναδικού κοινού σκοπού της οργανωμένης και αποτελεσματικής αντίστασης κατά των κατακτητών της πατρίδας. Προκειμένου να σχεδιάζει, να οργανώνει και να φέρει σε πέρας τις οποιασδήποτε μικρές ή μεγάλες ρυψοκίνδυνες αποστολές της οργάνωσης, η Λέλλα χρειαζόταν να έχει συνεργάτες, έμπιστους και αφοσιωμένους στη δράση της οργάνωσης. Είναι μακρύς ο κατάλογος των πολύτιμων συνεργατών που επέλεξε να έχει η Λέλλα και οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο πατριωτικό καλεσμά της. Για λόγους μνήμης και τιμής και προς αυτούς τους συνεργάτες, σήμερα οφείλουμε να μνημονεύσουμε τουλάχιστον τα ονόματα των πιο στενών συνεργατών της. Διευθυντής Αστυνομίας Αθηνών, Άγγελος Έμπερτ. Αστυνομικός Διευθυντής Γεώργιος Καρβέλας.
Παστενόμος Γεώργιος Μικρούλης, Ζήσιμος Παρτίδος, Ηλίας Κινήτης, Ιπποκράτης Διάμεσης, Γεώργιος Μαμαλάκης, Γεώργιος Ρεμούντος, Ευθύμιος Μπάρτης, Δημήτριος Ματαράκας, Υπολογαγός Γεώργιος Κουτρουμπέλης, Έφερος Αντιπολογαγός Μανώλης Λίτινας, ο οποίος μάλιστα εκτελέστηκε μαζί της την ίδια ημέρα και τα δύο σώματα πέσανε μαζί, το ένα πάνω στο άλλο, αγκαλιασμένοι μετά την εκτέλεση. Για την καλύτερη και αποδοτική δράση του κλάδου 2, η Λέλα Καραγιάννη κατάφερε να εξασφαλίσει τη συνεργασία ακόμη και Ιταλών και Γερμανών αξιωματούχων, όπως του αρχικά διόκτητης Ιταλού υπολογαγού Καλάρα και του Γερμανού υπολογαγού Λίντερ, τον οποίο οι Γερμανοί το 1943 τον έθεσαν υπό παρακολούθηση και τελικά το 1944 τον συνέλαβαν και τον εκτέλεσαν. Από την πολύπλευρη δράση της οργάνωσης Μπουλίνα, για την οποία πολλής χρόνος θα έπρεπε να απαιτηθεί και να παρουσιαστεί, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν συνοπτικά οι κυριότερες δράσεις και ενέργειες πλέον των όσων έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα. Όπως προμήθεια των ανταρκτικών ομάδων της Υπαίθρου με τρόφιμα, ρουχισμό και φαρμακευτικό υλικό από το φαρμακείο του συσύγου της του Νίκου. Προμήθεια των ανταρκτικών ομάδων με πυρομαχικά και οπλισμό που προέρχονταν από αποθήκες των στρατευμάτων κατοχής. Αξιοποίηση των πληροφοριών που συνέλεγε η οργάνωση για την προσβολή εχθρικών νιωμομών. Ο επιτυχής συμμαχικός βομβαρδισμός του κατεχομένου αεροδρομίου του Τατοίου ήταν αποτέλεσμα των πληροφοριών που δόθηκαν από την οργάνωση της Λέλλας. Η καταστροφή καμουφλαρισμένων αποθεμάτων υγρών καυσίμων και η ανατίναξη πολλών αποθηκών με πυρομαχικά. Η επιτυχής απόδραση άγρων εχμαλώτων από το στρατόπεδο Κοκκινιάς σχεδιάστηκε και οργανώθηκε από την ίδια τη Λέλλα και με τους συνεργάτες της κατάφερε και να τους οργανεύσει στη Μέση Ανατολή. Η Λέλλα Καραγιάννη θα πρωτοσυλληφθεί στις 23 Οκτωβρίου 1941 με τον σύζυγό της Νίκο, ο οποίος θα αφαιθεί ελεύθερος μετά από 2 μήνες. Η Λέλλα όμως θα κρατηθεί φυλακισμένη, θα βασανιστεί μέχρι το Μάρτιο του 1942, οπότε και θα αποφυλακιστεί. Στην προβολή φαίνεται ακριβώς την ημέρα της, η φωτογραφία της την ημέρα της αποφυλακισής της. Τίποτε όμως δεν μπορεί να πτωίσει τη θέλησή της για πιο δυναμική και αποτελεσματική δράση. Θα συνεχίσει τον αντιστασιακό της αγώνα με περισσότερο πείσμα και αυξάνοντας τις δράσεις της οργάνωσης. Από τις αρχές του 1944, οι νίκες και τα αλλεπάλληλα πλήγματα που κατέφεραν οι σύμμαχοι στους Γερμανούς έδωσαν καινούργιες ελπίδες, αναπτέρωσαν το ηθικό των Ελλήνων και άρχισαν να βλέπουν ότι πλησιάζει η ώρα της λευτεριάς. Οι Γερμανοί που έβλεπαν να χάνουν τον πόλεμο, ξεσπούσαν με λύσα πάνω στους αγωνιστές που έπεφταν στα χέρια τους. Έβλεπαν να διαρρέουν τα μυστικά τους και εξαπέλυσαν άνθρωπο κυνηγητό. Με διάφορους πληροφοριοδότες κατόρθωσαν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους αρχηγούς και μέλη ορισμένων οργανώσεων, αντιστασιακών οργανώσεων στην Αθήνα. Στο γραφείο του Καζακόπουλου, συνεργάτη της Λέλλας, οι Γερμανοί βρήκαν αρκετά ενοχοποιητικά έγγραφα. Συνέλαβαν επίσης και τον Γεώργιο Ριζόπουλο, συνεργάτη επίσης της Λέλλας, ο οποίος μετά από φρικτά όντως βασανιχτήρια ομολόγησε για τη δράση της Λέλλας Καραγιάννης. Της Λέλλας Καραγιάννη. Από τις αρχές όμως του 1944, η υγεία της Λέλλας είχε κλονιστεί. Σύντομα θα έρθει η ώρα που οι γιατροί Σαρακινός και Πακατάτσης θα την πείσουν να εισαχθεί για νοσηλεία στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Εκεί βρίσκεται όταν μαθαίνει για τις πρώτες συλλήψεις μελών άλλων οργανώσεων καθώς και μελών της δικής της οργάνωσης. Το πρωί της 11ης Ιουλίου 1944 η Λέλλα και ενώ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο συλλαμβάνεται και μεταφέρεται στα κρατητήρια των ΕΣΕΣ της οδού Μέρλιν. Τη νύχτα της ίδιας ημέρας συνελήφθησαν και 5 από τα παιδιά της. Η Ιωάννα, η Ηλέκτρα, η Νεφέλη,
ο Βίλιαμ και ο Νέλσον. Ο σύζυγός της Νικόλαος με τα άλλα δύο παιδιά τους, τον Γιώργο και την Ελένη, διέφυγαν ευτυχώς στη σύλληψη. Για το μαρτυρικό χρονικό των ανακρίσεων που ακολούθησαν επί ολόκληρες εβδομάδες και για τον τρόπο που η αγωνίστρια Λέλα αντιμετώπισε την ανάκρισή της, θα επικαλεστώ αποσπασματικά από την εξιστόρηση των γεγονότων από το γιο της τον ίδιο, τον Βίρονα Καραγιάννη. Με πήραν από το κελί μου και με ανέβασαν επάνω και είδα τη μητέρα και τον αδερφό μου τον Έλσον στο αγροτικό γραφείο του Μπέκε. Η μητέρα, προφανώς για να μην λυγίσω, για να μην δουν οι Γερμανοί μητρική αδυναμία και στοργή για μας και τα εκμεταλλευτούν, με κοίταξε αυστηρά, κάνοντάς μου νεύμα με το βλέμμα που σήμαινε να σταθώ στο ύψος μου και να φερθώ γενναία. Μία μόνο λέξη μου είπε επιτακτικά. Πρόσεχε. Βέβαια είχε δει τα χάλια μου, τα καμένα πόδια μου, το ματωμένο μου κάμισό μου και τα παράλληλα χέρια μου. Αυτή η στάση της απέναντι μου έκανε τον Μπέκε να καταλάβει ότι η Λέλα Καραγιάννη δεν είναι εύκολη λία και θα ήταν αδύνατο να της πάρει λέξη. Ο Μπέκε με άρπαξε με βία και με γύρισε και με κόλλησε στο πρόσωπο, με το πρόσωπο στον τοίχο. Το ίδιο έκανε και στον αδερφό μου. Έβγαλε το περίστροφο από τη θήκη του, το κόλλησε στο κεφάλι του Νέλσονα και κοιτάζοντας το ρολόι του χεριού του και μέσω τη ερμηνεία είπε στη μητέρα με ύφος αποφασισμένο να εκτελέσει την απειλή του. «Λέλα Καραγιάννη, πρόσεξε καλά. Σου δίνω 2 λεπτά προθεσμία για να μου απαντήσεις σε αυτά που σε ρωτάω. Διαφορετικά θα εκτελέσω τώρα εδώ μπροστά σου ένα-ένα τα παιδιά σου, αρχίζοντας από αυτόν εδώ». Το περίστροφο του Μπέκε έσπρωχνε το κεφάλι του Νέλσονα και το έκανε να γέρνει. Ήταν αγριεμένος και φαινόταν αποφασισμένος να εκτελέσει την απειλή του. Τότε ήταν που άκουσα τη μητέρα μου να λέει με σταθερή και ήρεμη φωνή: «Τα παιδιά μου, εγώ τα γέννησα, δικά μου είναι, αλλά πρέπει να ξέρεις ότι πρωτίστως ανήκουν στην πατρίδα μας. Πρόσεξε καλά και πάλι σου λέω ότι αυτά δεν ξέρουν τίποτα και άδικα θα τα σκοτώσεις». Στις 4 Σεπτεμβρίου 1944 αρχίζει η απελευθέρωση των κρατουμένων του Χαϊδαρίου. Στις 7 Σεπτεμβρίου ελευθερώνονται οι περισσότεροι κρατούμενοι. Ακόμη 100 θα παραμείνουν στο κολαστήριο αυτό. Μεταξύ αυτών και η Λέλα Καραγιάννη με τα παιδιά της. Την ίστατη στιγμή ο Νίκος Καραγιάννης με τον γαμπρό του Σπύρο Κρασά θα τρέξουν στο Χαϊδάρι και θα καταφέρουν να ελευθερώσουν τα παιδιά με ψεύτικα καρδιά φυσικά. Το πρωί της 8ης Σεπτεμβρίου 1944, όταν η Λέλα ήταν 46 ετών, μαζί με άλλους 58 πατριώτες εθνικής αντίστασης, οδηγήθηκε στο απόσπασμα για εκτέλεση στο Αλσίδιο του Δαφνίου. Λίγο πριν από την εκτέλεσή της, απευθυνόμενη στους άλλους μεροδανάτους φώναξε: «Ψηλά τα κεφάλια, να δουν οι Ούνοι πώς ξέρουν να πεθαίνουν οι Έλληνες για την πατρίδα τους». Οι σφαίρες του εκτελεστικού αποσπάσματος την βρήκαν να ψάλλει τον εθνικό ύμνο. Ταυτόχρονα των εκτελεστέντων μεταφέρθηκαν από τους Γερμανούς στο 3ο νεκροταφείο που ήταν εκεί κοντά. Εκεί θα τρέξουν ως τραγικές πληροφόρες οι αδερφές της ηρωίδας Λέλας, η Μαρία και η Καλλιόπη, για να λάβουν τα πρέποντα στις ορότες νεκρής αδερφής τους. Το διάτριτο από τις σφαίρες πτώμα της στάφτηκε στον οικογενειακό τάφο του δευτέρου νεκροταφείου Πατησίου. Η πρώτη εκταφή των οστών της έγινε το 1969, όπως πολύ παραστατικά αναφέρθηκε προηγουμένως από την κυρία Λέλα, και το 1982 με μεγάλη επισημότητα τα οστά της μεταφέρθηκαν στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών σε τάφο που παραχώρησε προς τιμήν της ο Δήμος Αθηναίων. Μετά θάνατον η ηρωίδα Λέλα Καραγιάννη είχε τιμηθεί
με πάρα πολλά μετάλλια, βραβεία και άλλες τιμητικές διακρίσεις. Όπως στη συνέχεια θα αναφερθώ χρονολογικά. Το 1947 η Ακαδημία Αθηνών απένιμε το βραβείο αρετής και αυτοθυσίας. Το 1948 το Πατριαρχείο Ιεροσαλήμων απένιμε τον Σταυρό του Πανάγιου Τάφου. Το 1950 το ελληνικό κράτος με το φύλλο εφημερίδας κυβερνήσεως 83-50 αναγνώρισε τη Λέλα Καραγιάννη ως αυτοτελή αρχηγό οργάνωσης εθνικής αντίστασης με την επωνυμία Μπουμπουλίνα 41-44 και της απένιμε τιμή Σέρεκεν το βαθμό του λογαγού. Το 1955 το ελληνικό κράτος απένιμε το μετάλλιο εθνικής αντίστασης 41-45. Το 1961 το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής της απένιμε το Σταυρό του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου. Το 1962 έγιναν τα αποκαλυπτήρια της μαρμάρινης πρωτομής της ηρωίδας Λένας Καραγιάννη στην οδό του Σίτσα στην Αθήνα. Το 1972 το ελληνικό κράτος της απένιμε το Χρυσούν Αριστείο Ανδρείας. Το 1980 ο πρόεδρος της Εθνικής Δημοκρατίας, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, αυτοπροσώπως παρέδωσε στην οικογένεια της Λένας το ανώτατο παράσημο της Ιταλικής Δημοκρατίας και ο ίδιος κατέθεσε στεφάνι στην πρωτομή της ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης για την μεγαλοψυχία της να διασώσει και να περιθάλψει Ιταλούς αξιωματικούς που διώκονταν από τους Ναζί ως αντιφασίστες. Το 1987, από το Δήμο Αθηναίων, στην πρόσωψη της οικίας οικογένειας Καραγιάννη, τοποθετήθηκε μάρμαρη αναμνηστική πλάκα επί της οποίας αναγράφεται. Σε αυτό το σπίτι έζησε και το χρησιμοποίησε ως αρχηγείο η ηρωίδα της κατοχής Λέλα Καραγιάννη Μπουμπουλίνα. Εκτελέστηκε στις 8 Ιανουαρίου 1944. Τιμής έλεγε ο Δήμος Αθηναίων. Η δε οδός Λίμνου μετονομάστηκε σε οδό Λέλα Καραγιάννη. Το 1991 ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός της απένιμε το μετάλλιο του Ερυθρού Σταυρού. Το 1994 η Ισραηλινή Κοινότητα Θεσσαλονίκης της απένιμε μετάλλιο ως αναγνώριση της προσφοράς της στην διάσωση Εβραίων. Το 2003, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος έκανε τα αποκαλυπτήρια των πρωταμών των ηρωίδων Λασκαρίνας Μπουμπουλίνα και Λένας Καραγιάννη στο Μουσείο Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα στις Πέτσες. Το 2004, ο Δήμος Αθηναίων της απένιμε το μετάλλιο της πόλεως των Αθηνών. Εκτός από αυτές τις τιμητικές διακρίσεις, υπήρξε ακόμη και η απονομή του παρασύμου της Βασιλικής Δάφνης από την Βρετανική κυβέρνηση. Επίσης, το 2004, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών πραγματοποιήθηκε εκδήλωση μνήμης και τιμής για τα 60 χρόνια από την εκτέλεση της ηρωίδος. Το 2014, επίσης στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έγινε τιμητική εκδήλωση για τα 70 χρόνια από την εκτέλεσή της. Στον τόπο της εκτέλεσης, ο Δήμος Χαϊδαρίου ανοίγει μνημείο εκτελεστέντων υπό των Γερμανών την 8η Σεπτεμβρίου 1944. Στη γενέτειρά της, Λίμνη Ευβοίας, υπάρχει μαρμάρινη η πρωτομή της ηρωίδος. Και στη Χαλκίδα, από το 2008, υπάρχει το γνωστό σε όλους μας ορυχάκινο, η γνωστή σε όλους μας ορυχάκινη πρωτομή της ηρωίδος. Στη σημερινή εκδήλωση τιμήσαμε την ηρωίδα και αγωνίστρια της εθνικής αντίστασης περίοδου 1941-1944 τη Λέλα Καραγιάννη. Με σεβασμό στη μνήμη της, ας της απευθύνουμε λίγα λόγια ποιητικά. Εσύ, Λέλα Καραγιάννη, συνώνυμο της λεβεδιάς,
της περηφάνειας, της τιμής. Λαχτάρα και αγκαλιά της οικογένειας. Αγάπη και φως και γλυκασμός και παραμυθιά όλων όσων είχαν την ανάγκη σου. Σύμβολο εσύ, θυσία εσύ, μάνα εσύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όχι μόνο, η κυρία Φουλαμινά.
σε τραγούδια, τέσσερα τραγούδια της εποχής. Τι είναι thank you.
Στο σημείο αυτό τελειώσαμε με το μέρος της εκδήλωσης. Θα σας παρακαλέσω τώρα τις Ομοσπονδίες Πολιτιστικών Συλλόγων Εύβοιας, τις ΟΠΣΕ, και με την ευγενική προσφορά που επιτρέψετε να το επισημάνω αυτό, κύριε Μεξέρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά του καφέ που θα μας δώσετε. Παρακαλώ, μπορείτε να περάσετε.